Εσύ τι ζόρι τραβάς ρε κοπέλια. Κούλα, έχω κάψει τις πατήσεις. Και λίγο λαβάκι. Τι έκανες. Έλα, να δεις. Τέλειο. Άστε καλύτερα. Τι έκανε έγκλημα οι φακές, Παναγία μου. Ας το φύγε, φύγε, φύγε. Τι να φας ρε, έχεις, έπιασε φωτιά την κατσαρόλα. Φύγε, φύγε, φύγε. Έκανε, παιδιά. Παιδιά, δείτε τι έκανε. Δείτε τις φλούδες και τις πατάω. Δείτε τι έκανε, παιδιά. Πέταμα η κατσαρόλα. Άλλη Αλεξανδράκη μας βρήκε. Έφυγε Αλεξανδράκη. Και ήρθε η Αθηνά. Έκαιγε την κατσαρόλα η Αλεξανδράκη, την έκαψε και η Αθηνά. Σόι πάει το βασίλειο. Τη Σαββάνα πεινάνε άμα δουν αυτό το πράγμα. Για Σαββάνα και εμείς θα πεινάσουμε, δεν έχουμε κατσαρόλα τώρα. Θα την καθαρίζω. Καλά, αυτή να σου πω, αυτή η κατσαρόλα για να την καθαρίσεις και να την πλύνεις τώρα θέλει 45 λεπτά τουλάχιστον να την τρίβεις με τα χέρια σου. Πυροσβεστήρα θέλει. 45 λεπτά. Ήτανε μαγειρεμένες οι φακές, το ξέρεις. Ναι, ήθελα να γίνει, να τις κάνω ζουμί. Δεν είναι, τις έκανε. Τις έκανα καρβούνι. Για να δω. Τι, άστο τώρα. Εξαιρετικό. Είσαι έτοιμη για σπίτι. Α, τα είπες αυτά στο γάμπρο. Αυτά. Αυτό το σκάσε κουμπάρο, μωρέ, ποιο γάμπρο. Δεν είναι να γίνει γάμος. Πάει. Να γεράσω φλουδίτσα, γιατί δεν βλέπω να το σφαγές. Γενικώς είμαι λίγο περίεργος στην κουζίνα όταν μπαίνουν πολλά άτομα μέσα και θέλουν να μαγειρέψουν να κάνουν. Η Αθηνά αποφάσισε να ξαναζεστάνει τις φακές που ήταν έτοιμες. Έτοιμη για σπίτι. Γαμπρέ. Γαμπρέ. Τρέχα, θα τρως καλά. Να σε πω τι έγινε. Η φακή ήταν μαγειρεμένη. Τι πήγες να πήγες. Ναι, εκεί χάλες. Πήγα να το κάνω σούπα. Εντάξει, εγώ το πήρα λίγο στην πλάκα. Την είπα θα παραγγείλουμε απ' έξω κάποια πίτσα μακαρονάδα.